και αυτούς που καθυστερούν και αυτούς που βιάζονται. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος, αμήν. Βασιλέρι, πρέπει να παράγει την κατακόπου αρών και τα πάντα πληρών, σαυρός των αγαθών και ζωής του Υιός, ευθέτει εις κύριος του νημή και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον τα τέτοια. Αμήν. Ένας αρχαίος φιλόσοφος λέει το εξής: «Ον βίος ευτυχισμένος όστις ή εννοείται είναι εκείνος που κρατάει στο νου του τα γεγονότα της ιστορίας, τα σημαντικότερα από έτσι τις γεγονότα της ιστορίας. Αυτά τα γεγονότα που είναι καμπή πολιτισμών, δηλαδή ο πολιτισμός του κόσμου διαγράφει πορεία ανερχομένη, αλλά φτάνει σε ένα σημείο που το ονομάζουμε ζενίθ και πιάνει μετά η κάθετη πτώση. Και η ιστορία αναφέρει κριτικό πολιτισμό που υπήρχε στην αρχαία εποχή και που κάποια στιγμή έπαψε να υπάρχει, αιγυπτιακό πολιτισμό με τις πυραμίδες και λοιπά που απασχόλησε τον κόσμο, έπαψε να υπάρχει όπως υπήρχε τότε που ήταν στην ακμή και βασίλευε. Ελλαδικό πολιτισμό εδώ, Εύβοια και τα Ρέστα. Έχουμε και πολιτισμούς και αλλού. Όλα διαγράφουν ανωδική και καθοδική πορεία. Αυτή είναι η γραμμή, ο δρόμος, το πούμε έτσι, που βαδίζει η ανθρωπότητα. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Άραγε, τώρα είμαστε στην ακμή ή στην παρακμή? Το ερώτημα μιλάμε, όταν λέμε πολιτισμούς, πολιτισμό εννοούμε, δεν εννοούμε ξέχωρα τον πολιτισμό από το ήθος και το ύφος που πηγάζει από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν είναι το ένα μακριά από το άλλο. Όσο συμβαδίζουν, τόσο υπάρχει και ο πολιτισμός της εποχής, όποια εποχή και αν είναι. Όταν το ένα αποχωρίζεται από το άλλο, τότε δεν χρειάζεται ο υλικός πολιτισμός, επέρχεται η πτώση του. Επέρχεται η πτώση του. Γι' αυτό είπε και ο αρχαίος φιλόσοφος: τα ανθρώπινα όλα δεν είναι στατικά. Δηλαδή δεν έχουν ένα μόνιμο σημείο στο οποίο στέκουν εσαΐ πάντοτε, αλλά έρχονται και παρέρχονται πάντα ρι. Όλα τρέχουν. Και τίποτα δεν μένει. Είναι δε παγίος ουδέν.
τίποτα δεν μένει πάγιο, μόνιμο, σταθερό. Τα ανθρώπινα, γι' αυτά μιλάμε τώρα, για τον πολιτισμό των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και πολιτισμός που δεν τον έφτιαξε ο άνθρωπος από μονάχος του, αλλά του αποκαλύφθηκε. Ουράνιος και θείος πολιτισμός. Μένει στον αιώνα, λέγει η Γραφή. Του λέγει, όταν είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριε, Συ είσαι ο Υιός του Θεού». Συ, Κύριε, είσαι ο Υιός του Θεού, Θεός δηλαδή. Πέτρε, του λέγει, αυτό που είπες τώρα δεν θα δύσει ποτέ, θα μείνει στον αιώνα. Και τι είναι ο βράχος. Ο βράχος που είναι στη θάλασσα μέσα, όταν φουρτουνιάζει η θάλασσα, σκεπάζεται. Αλλά ποιος υποχωρεί στο τέλος, ο βράχος ή η θάλασσα που φουρτουνιάζει και ξαναφέρεται ο βράχος, γιατί είναι βράχος. Είσαι βράχος. Λέει, «Συ ή Πέτρος». «Συ είσαι ο Πέτρος», του λέει, που είπε την αλήθεια, τη μία και μοναδική, και δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Αυτό το θείο πολιτισμό, ότι εγώ είμαι Θεός, το αποκαλύπτω ότι θα περάσουν κύματα πολλά να το χτυπήσουν. Αλλά ο βράχος θα μείνει βράχος. Συ Πέτρος, και πάνω σε την πέτρα οικοδομή στην εκκλησία. Έχουν περάσει γενναίες γενναίων από τότε που ο Κύριος είπε αυτή την αλήθεια. Γενναίες παρήλθον, το δε όνομα του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τελείωσε. Είναι γελασμένοι αυτοί που βλέπουν πλήθη αρνητών και λένε ότι η Εκκλησία τελείωσε. Είπα όταν ξεκίνησα, ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, το επαναλαμβάνει μια φορά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτός που θέλει να διαβάζει και να μαθαίνει την πορεία του κόσμου, ας δείξει μια ματιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τότε, βλέποντας τα λάθη, τις συμφορές, το ένα το άλλο, που αφήνει μαθήματα ιστορία με αυτά τα γεγονότα, βάζει μυαλό, καταλαβαίνει τι το περιμένει. Η ιστορία είναι δάσκαλος. Πέρα για πέρα δάσκαλος. Λέει, ο πατέρας στο παιδί ή ο παππούς στο γιο του, «Παιδί μου, αυτό που πας να κάνεις, μη το κάνεις. Εγώ το έκανα και χτύπησα το κεφάλι μου. Χτύπησα το κεφάλι μου. Το κάνει το παιδί, χτυπάει το κεφάλι. Ο παθών και μαθών». Λέει ο Απόστολος Παύλος, ακριβώς πάνω σε αυτά τα πράγματα που είδαμε τώρα, ότι και ο Κύριος μας σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός, είναι παντογνώστης. Αυτός, διάβαζα ένα ωραίο χωρίο του προφήτη Βαρούχ, λέει, εξεύρεν, το πιο απλά, πώς να σου το πω, δηλαδή,
Ας το πω, έδωσε, το εξέβρε σημαίνει επενόησε. Σημαίνει κάτι βαθύτερο, πολύ βαθύτερο, που δεν μπορεί να το πιάσει το ανθρωπίνο μυαλό. Πάσαν οδόν επιστήμης. Αυτός είναι που αποκάλυψε στον άνθρωπο κάθε δρόμο γνώσεως. Ιατρική, βιολογία, φαρμακευτική, αστρονομική, δεν ξέρω, πέστε, όλα τα είδη των γνώσεων. Εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης. Και συμπληρώνει ο ίδιος έζησε 400 χρόνια π.Χ. Χριστού, ο προφήτης Βαρούχ. Και συμπληρώνει, ήρθεν επί γης, επαναλαμβάνω, έζησε 400 χρόνια π.Χ. Χριστού, λέει ότι αυτός άπλωσε κάθε γνώση στη γη επάνω, για να μάθουν οι άνθρωποι την αποκάλυψη, και είναι δώρο Θεού. Μην καυχάσαι που είσαι επιστήμονας, δεν έφερες όταν γεννήθηκες τίποτα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν λέει που αποκάλυψε τους δρόμους που θα βαδίσουν επιστήμονες, ο καθένας στο είδος του, για να αντίστοιχουν τις επιστήμες, αυτός λέει ήρθε στη γη προ Χριστού, λέει ήρθε, τον είδε μπροστά του. Θα το ξαναπώ μια φορά, οι προφήτες δεν απαγγέλουν μία προφητεία αν δεν δουν το γεγονός την ώρα εκείνη να γίνεται πρακτικά μπροστά. Δεν το λέει σαν γεγονός μακρινό, αλλά το λέει σαν γεγονός που γίνεται τη στιγμή που το λένε. Ο χρόνος την ώρα που προφητεύουν μηδενίζεται και έρχεται στο γεγονός μπροστά και στο περιγράφει καλύτερα από την τηλεόραση που σου δίνει λεπτομέρειες ο προφήτης. Λέει λοιπόν, αφού έδωσε λέει αυτός που έχει 500-400 χρόνια Χριστού, ο Βαρού, τη γνώση στον άνθρωπο, ήρθε επί γης και ανθρώπισε να στράφει. Τον είδα ότι ήρθε στη γη και συναστράφηκε στους ανθρώπους. Άνωθεν κατέρχονται όλες οι ανθρώπινες γνώσεις. Δεν τις έφτιαξε ο άνθρωπος. Ό,τι είναι από ψηλά δεν σβήνει και ό,τι είναι από κάτω έρχεται και παρέρχεται. Έρχεται και παρέρχεται. Αυτός που κατέβηκε στη γη, όπως είπε ο Βαρούχ, ο προφήτης, που τον είδε με τα μάτια, όχι του τα εδώ πέρα, με τα άλλα μάτια. Με τα άλλα μάτια. Δεν θυμάμαι σε ποιον είπε ο Κύριος ότι εσύ έχεις τα μάτια εκείνα για να βλέπεις τα θεία. Δεν θυμάμαι σε ποιον Απόστολο είπε ο Κύριος. Αλλήμωνος σε εκείνους που δεν έχουν τα μάτια εκείνα. Γιατί δεν θέλουν να τα έχουν. Η τα θεία μετερχόμενοι, δηλαδή αυτοί που ανοίγουν και λένε χτυπάς την πόρτα, Κύριε, σε περίμενα, έλα, άνοιξε μου τα μάτια. Έχουν λοιπόν άλλη διάσταση των γεγονότων, άλλη διάσταση. Αυτός που δεν έχει μάτια δεν βλέπει να συμβαίνει κανένα παγκόσμιο γεγονός ευχάριστο. Τα δυσάρεστα μετέρχονται αυτοί. Μόνο τα δυσάρεστα, αυτά που πιέζουν και συμπιέζουν και δημιουργούν συμφορές στον κόσμο. Αυτοί που μετέρχονται τα θεία λένε έρχεται. Είναι το καλό εδώ, αλλά έρχεται και το σπουδαίο, το μέγιστο καλό. Όταν ο Κύριος ήταν ως άνθρωπος εδώ πάνω στη γη και στα Ιεροσόλυμα και διερχόταν
πάσαν πόλη και χώρα, όπως λέει η Αγία Γραφή, και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Μας είναι ολοκάθαρα γνωστό στον καθένα μας. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Κύριος να μην είχε απέναντί του και το φθόνο των Εβραίων. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντα υπήρχαν εκείνοι που του δημιουργούσαν τα προβλήματα. Αυτοί που του έσκαβαν το λάκκο. Και λέει ο Δαβίδ σε ένα χωρίο των Ψαλμών, «Κύριε του είδα να σκάβουν το λάκκο». Αλλά δεν έπεσαν αυτοί για τους οποίους τον έσκαβαν το λάκκο, έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Αυτή είναι η οδός του ανθρώπου που σκάβει το λάκκο του αλουνού, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι Εβραίοι λοιπόν τον κατεδίωκαν και αναφέρει η Γραφή ότι άλλοτε έφευγε, πήγαινε στην έρημο ο Κύριος μετά από διδασκαλία και διωγμό και προσευχόταν τη νύχτα. Άλλοτε αναφέρει ότι τον κυνήγαγαν και ανέβηκε σε ένα βουνό που ονομάζεται Φρύδια στην Οφρύλη και το χάσανε από τα μάτια τους. Και άλλοτε τον πιάσανε στα χέρια και τους έπιανε τα χέρια ο Κύριος. Ο αρχηγός της Εκκλησίας, ο διοικητής του σύμπαντος, ως άνθρωπος, βρισκόταν επί γης ως άνθρωπος ενδιωγμό πάντοτε, διωκόμενος. Γι' αυτό και είπε, «Η εμέ εδιώξαν και εμάς διώξουσι». Αυτό στηρίζεται πάνω σε μια πραγματικότητα που είναι και μια προφητεία παράλληλα. Ξέρετε κάτι, δεν έταξε ο Κύριος σε κανένα Απόστολο θέση εδώ επάνω στη γη και αξίωμα για να τον ακολουθήσει. Αυτό που έταξε είναι εκείνο που ακούσαμε. Το βλέπετε, με διώκουν και με καταδιώκουν, ορίστε. Αν θέλετε, να έρθετε όσοι θέλει πίσω μου ορθή, απαργησάς το εαυτό. Να σηκώσετε στο αυρό επάνω, όπως θα σηκώνω εγώ, και να με ακολουθήσει. Οδός λέγει μαρτυρίου. Οδός μαρτυρίου. Κάτι άλλο δεν είναι του Χριστού ο δρόμος. Κάτι άλλο δεν είναι του Χριστού ο δρόμος. Και για να δούμε. Επειδή λέει ο Άγιος Παΐσιος, οι πνευματικοί νόμοι, εκείνος σαν τους προφήτες βέβαια, έβλεπε τους πνευματικούς νόμους, τους άγραφους νόμους, να εφαρμόζονται ορατά και πρακτικά. Έλεγε και είναι γραμμένο μέσα του στο βιβλίο, στο βίο του που βγήκε τώρα τελευταία. Λέγει, αυτός ο λαός, οι Τούρκοι παραδείγματος χάρη, έχει διαπράξει πολλά εγκλήματα. Όμως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Δηλαδή, απλά, ο μοναδικά πνευματικός νόμος λέγει, τι έκανες στον άνθρωπό σου κακό, δεν θα την γλιτώσεις. Το κακό που κάνεις στον άλλον είναι αμφίδρομο, αμφίδρομο. Το στέλνεις και πολλαπλάσια σου γυρίζει, στο κεφάλι σου. Έσκαψες, λέγαμε το προηγούμενο, στο λάκκο του αλουνού, θα πέσει μέσα ο ίδιος. Αυτός ο Άγιος Γέροντας τακτικά επαναλάμβανε αυτό που ακούσαμε τώρα. Πνευματικοί νόμοι δεν παραβιάζονται.
ζητούν, αργούν, αλλά δεν αργούν για πάντα. Έρχεται η ώρα και η στιγμή και σε πληρώνουν. Ο Κύριος μας λοιπόν, χαρακτηριστικότατα, είπε: έχετε στα χέρια σας το γεγονός ότι μου χρουστήσει κυνηγητό οι Εβραίοι. Ζητάνε να με σκοτώσουν. Ο ίδιος φωνάζει. Λέει, τι κακό έκανα σε ένα σημείο και θέλετε, ζητείτε με αποκτήλε, θέλετε να με σκοτώσετε. Μπροστά τους. Τι κακό, δεν ήταν η ώρα να φύγει. Πέστε μου, τι κακό έκανα. Δεν αντέχει το ανθρώπινο μάτι και συγκεκριμένα το κακό ανθρώπινο μάτι δεν αντέχει να δει έστω για ελάχιστο το καλό. Αν είναι δυνατόν να το διαγράψει από τη ζωή να μην υπάρχει. Και πώς είναι δυνατόν. Το καλό με κεφαλαία. Τον ποιμένα το καλό των προβάτων. Να μην το πάρουν να το θυσιάσουν τον Κύριο. Πορεύτηκε στη ζωή και στο τέλος θυσιάστηκε ο Κύριος. Είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο αρχηγός της Εκκλησίας. Και είπα τον αρχηγό τον καταδίωξαν. Πραγματικότης. Τον καταδιώκουν μέχρι τώρα και όσο υπάρχει εκκλησία. Δεν θα σταματήσει ο διωγμός. Δεν θα σταματήσει ο διωγμός. Άμα ξεκινήσουμε από το ένα που γεννήθηκε ο Χριστός, που κυνηγάει ο Ερώδης. Μόλις γεννήθηκε το κυνηγάει ο Ερώδης. Στη συνέχεια η εκκλησία του, η συνομήλικη, τα λύπια, που σφάζει ο Ερώδης, είναι η εκκλησία του Χριστού αυτή, επί της γης. Είναι τα πρώτα αγνά θύματα της εκκλησίας μας, χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και μετά ακολουθούν οι γενναίες των μαθητών του Κυρίου, των διαδόχων των μαθητών του Κυρίου, έως τη σήμερα. Στην Ελλάδα, τώρα στην Ελλάδα, η εκκλησία είναι ενδιωγμό. Ερωτώ. Βέβαια με στο σθένος, δηλαδή στη δυναμικότητα του διωγμού που πέρασαν στους αιώνας που τους σφάζανε και τους φτιάγανε ή τους βασανίζανε σαν αρνιά, δεν είναι στο σθένος αυτό. Πέρασε η εκκλησία στη Ρωσία τέτοια περίοδο. Επί 70 χρόνια. Πέρασε στη Ρωσία διωγμό επί 70 χρόνια. Και λέει ο Δαβίδ, τους είδα να κάνουν το κακό και να φεύγουν και να κάνονται και να μην υπάρχουν. Όμως η εκκλησία σου μένει. Ζώσα εκκλησία στη Ρωσία. Όχι νερουλή. Όπως είμαστε εμείς. Ζωντανή εκκλησία. Πήγε ο δικός μας ο πρωθυπουργός. Μια φορά του έδωσε μια εικόνα δώρο. Το ξέρετε αυτό. Μια εικόνα της Παναγίας που το νομίζω. Καμία τηλεόραση δεν το είπε. Καμία τηλεόραση δεν το είπε. Τους ενοχλεί. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε δώρο μια εικόνα. Τι την έκανα όμως. Λοιπόν, έτσι είναι. Έρχεται εδώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο χριστιανός εκείνος άνθρωπος. Εξουσία είναι. Το τι κάνει εξουσία το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον δηλώνει ότι είμαι του Χριστού άνθρωπος. Και στο όρος που πήγε παρήγγειλε μια εικόνα της Παναγίας σαν την πορταίτησα. Και την πήγε στο σπίτι του, σε ένα κλεισάκι που έχει. Την πήγανε δύο μοναχοί που τους ρώτησα μαζί με ένα φίλο μου στα γέντρα που πήγα. Λοιπόν,
η Εκκλησία πέρασε μαρτύριο που εμείς ούτε στον ύπνο μας δεν το είδαμε, θα το δούμε στη Ρωσία επί 70 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια αγίασε και ο Άγιος Λουκάς ο Ρώσος. Σε αυτά τα χρόνια αγίασε. Διωγμό σε διωγμό. Διωγμό σε διωγμό. Είναι η δοκιμασία της Εκκλησίας για να φανεί η γνησιότητά της. Η γνησιότητά της. Ότι δεν έχει την ανάγκη καμιάς ανθρώπινης δύναμης. Ότι μπορεί να πορευθεί και να θριαμβεύσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ το Θεό, το θριαμβεύοντι διημών. Ευχαριστώ το Θεό, το Κύριο βεβαίως, τρία τριάδα, δεν λέω πώς θα το πέστε το, που θριαμβεύει διαμέσου ημών μέσα από εμάς τους αδύνατους ανθρώπους και συμπληρώνει και την οσμήν της γνώσεως, προσέξτε το αυτό, την οσμήν της γνώσεως, όχι τη γνώση, μυρωδιά παίρνουμε από τη γνώση, φανερούντι και μας φανερώνει λέει την οσμή της γνώσεως. Τον ευχαριστώ γιατί μέσα από διωγμό και ταλαιπωρία έμαθα ποια είναι η γνώση, η αληθινή γνώση του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι πάντα εν διωγμό. Κοιτάξτε κάτι. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στη γη δύναμη που να μπορεί να καταβάλει τη δύναμη της Εκκλησίας. Μπορεί το σαρκείο το ανθρώπινο να το βασανίσει των πιστών ανθρώπων, αλλά συμβαίνει εκείνο που λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται. Τα άλλα ας τα πάρουν ό,τι θέλουν. Ψυχή και Χριστός. Δεν τα προδίδουμε. Αυτά έχουμε ανάγκη εμείς οι άνθρωποι. Πόσα εκατομμύρια έχει η Ελλάδα, 8, 10. 10. Πόσοι είναι οι ζωντανοί οργανισμοί μέσα στην Εκκλησία που ζουν όπως ζητάει το Ευαγγέλιο, μέσα επί τις 100 πόσο, 2 να είναι, τις 100. Να γνωρίζουμε ένα πραγματάκι. Υπάρχουν μερικά ψαράκια μικρά, ψαράκια, πολύ μικρά, που έχουν οστική δύναμη, δηλαδή δύναμη να σπρώξουνε ολόκληρο ποτάμι. Γι' αυτό και πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα του ποταμού. Το γνώρισμα αυτό το γράφουν τα βιβλία. Λέει, έχουν, ενώ το ποτάμι πάει ορμητικά προς τα βοριά, αυτά πάνε κόντρα. Πάνε κόντρα. Τι δύναμη έχει βάλει ο Δημιουργός μέσα σε αυτά τα όντα της φύσεως, ώστε ολόκληρο ποτάμι να μπορούν να το αντιπαρέρχονται αντίθετα και κάθετα και στον άνθρωπο που είναι λογικό όν, που είναι θείο όν, με αιώνιες προδιάγραφες, με αιώνιες προδιάγραφες. Άραγε ερωτηματικό, επί ερωτηματικού βάζω, δεν του έδωσε τη δύναμη να αντισταθεί στο ορμητικό κακό κάθε εποχής. Όχι, και στον άνθρωπο έχει δώσει και τη δίνει και θα τη δίνει, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε ένα μάρτυρα στην Εκκλησία μέσα, ούτε ένα για σημάδι. Καταγράφονται στα Άγια και Ιερά Βιβλία της Εκκλησίας, στα Συναξάρια, ότι
με ονόματα, πρακτικά δηλαδή, ανά τους αιώνες, ονόματα, 11 εκατομμύρια ονόματα μαρτύρων. Τώρα στη Ρωσία πόσοι θα είναι μάρτυρες, δεν μας έχουν πέσει στα χέρια. Και εκεί έχουν καταγραφεί. Ερωτώ, η σάρκα μας ζητάει καλοπέραση. Ποιος μπορεί να αρνηθεί εκείνο το πράγμα. Όλων των και των Αγίων ζητάει καλοπέραση. Ο διωγμός είναι ότι χειρότερο για την καλοπέραση της σάρκας. Πώς ξεπήδησε η σάρκα αυτό το εμπόδιο το μεγάλο που λεγόταν μαρτύρια και πρόβαλε εκείνο το όχι, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μου, χωρίς τη Θεία δύναμη. Δώσε μου, λέει, την καρδιά σου να βασιλεύσω εγώ μέσα. Και άμα βασιλεύσω εγώ μέσα, καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να κάψει τη δύναμη που θα έχεις μέσα σου. Ζω εγώ. Ζήει ο νεμή Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επαναλαμβάνω, έχει η ιστορία καταγράψει σε όλες τις εκατονταετίες μέσα από τη γέννηση του Χριστού και μετά, αλλά και προ Χριστού. Και όλοι οι προφήτες περάσανε από φωτιά και μαχαίρι. Ήτανε οι χριστιανοί προ Χριστού οι προφήτες. Άλλος το πηγάδι, άλλος το πριγιόνι. Ο Ισαΐας πήρε πριγιόνι και το πριονίσανε. Το κάνανε κομμάτια. Αυτοί που πριονίζουν την ανθρωπότητα σήμερα. Αυτοί που πριονίζουν την ανθρωπότητα σήμερα, όχι. Και κινούν με τα χρήματά τους ό,τι κακό υπάρχει στον κόσμο. Αυτοί λοιπόν τον πριόνισαν τον Ισαΐα, τον προφήτη. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, μα εσείς τους προφήτες αποκτήνατε όλους. Δεν το είπε καθαρά. Τους όλους σκοτώσατε, δεν βρίσκεται κανέναν. Και μυαλό δεν καταλάβατε τι πρέπει να κάνετε. Και επικαλούνται σήμερα την Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες. Ο διάβολος για να κάνει τη δουλειά του χρησιμοποιεί αυτούς που κάποτε τους κυνηγούσε. Και στον Κύριο το ίδιο έκανε. Πες από την ψηλά που είσαι, θα έρθει να γίνει σηκώ σου. Γραφή χρησιμοποιείς. Την ίδια την Αγία Γραφή. Ποιον στον Κύριο. Λοιπόν. Διωγμή λοιπόν μαρτύρια υπάρχει στον άνθρωπο και θα υπάρχει. Λέει, θυμάμαι τώρα, στην Κόρινθο που ήταν ο Απόστολος Παύλος, ήθελε να φύγει. Φαίνεται κουράστηκε και τον κουράσαν και κόρθη. Τον κουράσαν αρκετά. Και του λέει, όχι, κουράστηκε, επαναλαμβάνω, κουράστηκε σαν άνθρωπος. Δεν θα φύγεις. Είναι κι άλλοι ακόμα που πρέπει να πιστέψουν, του είπε. Εγώ είμαι μαζί σου, το γράφει έτσι καθαρά. Εγώ είμαι μαζί σου και μην φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Το μαζί σου σημαίνει και μαζί μας. Ζει ο Κύριος, ζει η Εκκλησία. Και εκεί που εμείς λέμε δεν θα σταθούμε, δεν μπορούμε να σταθούμε, έρχεται σου λέει stop, μη κουνιάσαι, με βλέπεις, εγώ σε ενισχύω. Είναι γεγονός ότι με την ανθρώπινη λογική έπρεπε να έχει τελειώσει η Εκκλησία τώρα. Να θυμηθούμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που τους δικάσανε οι Εβραίοι τότε την πρώτη στιγμή εποχή και τους είπανε μη ξανανοίξετε το στόμα σας να μιλήσετε για τον Ιησού τον Ναζαρέο. Και επειδή το επαναλάβανε, τους πιάσανε. Δεν σας είπαμε να μην κηρύξετε. Εμείς ένα πράγμα γνωρίζουμε. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Να έχουν πειθαρχία εκεί και όχι σε εσάς. Και το αποτέλεσμα εκεί στο δικαστήριο, εδώ θέλω να καταλήξω, ήταν και ο Γαμαλιήλ, ένας δικηγόρος. Νομίζω και εσύ μας τον και τα τάξη Αγίους. Ένας δικηγόρος
που λέει προσέξτε στο δικαστήριο, προσέξτε, μήπως αν αυτούς τιμωρήσετε με θάνατο, είσαστε θεομάχοι, πολεμάτε το Θεό δηλαδή, και όχι ανθρώπους. Γιατί, κοιτάξτε, είπε ο Γαμαλίος στους δικαστές Εβραίους, και ο Θευδάς, ένας απατεώνας, πέρασε, παρέσυρε λαό, πέθανε ο Θευδάς, τελείωσε η δική του ομάδα, δεν υπάρχει πια, άστο τους. Και άμα είναι σαν και αυτού, σαν και το Θευδά, θα σβήσει μόνο του το θέμα. Γιατί τους κυνηγάτε. Το θέμα είναι ότι από Θεού η Εκκλησία πορεύεται. Και επειδή είναι από Θεού και δεν αντέχει, δεν αντέχει το σκοτάδι μπροστά στο φως, πρέπει να σβήσουμε όλα τα φώτα. Θυμάμαι, λέει, σε ένα δημοτικό συμβούλιο την παλιά εποχή, που δεν υπήρχαν τα φώτα. Αλλού υπήρχαν φώτα. Στο χωριό εκεί που ήταν το συμβούλιο δεν υπήρχε φως. Πήραν απόφαση να βάλουν φως. Ένας από τους σύμβουλους έλεγε, δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε φώτα. Επέμενε. Πήραν απόφαση, βάλανε φώτα. Και κάποιο βράδυ με τα φώτα συνελήφθη ο δημοτικός σύμβουλος να κλέβει. Ήθελε να μην υπάρχει φως για να κλέβει ο άνθρωπος. Του καταλάβαμε. Το φως, το σκοτάδι στο φως δεν αντέχει. Θέλει να υπάρχει σκοτάδι. Την ημέρα το έργο το κακό δεν τη χαίρεται. Θέλει να υπάρχει νύχτα. Και όλα τα κακά τη νύχτα τεκταίνονται. Διαβολεύονται και αποφασίζονται. Και το σκοτάδι ζητάνε. Γι' αυτό ο Κύριος, επειδή το κήρυξε, εγώ είμαι το φως. Ξεχώρισα από εκεί πέρα. Το φως από το σκοτάδι. Ας δουν λοιπόν να διαβάσουν ιστορία και την περασμένη ιστορία όλων των αιώνων και την ιστορία πριν από, πόσο να πούμε τώρα, 20 χρόνια πόσο είναι, να δούνε την Εκκλησία πριν από λίγα χρόνια διωκωμένη στη Ρωσία, αν έσβησε η Εκκλησία ή αν έγινε ζωντανή, ώστε να μπορούν να βάλουν μυαλό αυτοί που έχουν στο στόχαστρο την Αγία, τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία εδώ στην Ελλάδα μέσα. Που φταίνε οι εικόνες, που φταίνε οι σημαίες, που φταίνε που φταίει ο όρκος στη Βουλή, που φταίνε όλα και τα πράγματα. Θα παρέλθει. Είναι ούτε ψηλή βροχούλα να μπορεί να βρέξει τον άνθρωπο. Θα παρέλθει. Το φωνάζω, ας ανοίξουν την ιστορία, όχι να διαβάσουν με λεπτομέρεια, χοντρικά να δούνε ότι όσοι επιχείρησαν να κάνουν κακό στο χώρο αυτό, δεν υπάρχουν πια. Τους καταγράφει και η ιστορία, δεν τους θέλει, τους κάνει μετό η ιστορία. Με μαύρα γράμματα. Μετό η ιστορία. Με μαύρα γράμματα. Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Ο Δαβίδ λέει μια πολύ σημαντική ρίση, πολύ σημαντική, το διαβάζω και στέκομαι και κοιτάζω. Λέει, μακάριον το έθνος, τι. Ουέστη Κύριος ο Θεός αυτού. Ναι, ουέστη Κύριος ο Θεός αυτού. Μακάριον είναι το έθνος που έχει αφεντικό τον Κύριο και Θεό του. Μακάριον το έθνος. Δεν σβήνει αυτό το έθνος. Δεν σβήνει, πώς το κάνουμε.
Έχει, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ο κύριος Δωναπάβηκη που είναι, εμείς οι Έλληνες μια χούφτα είμαστε. Από αυτούς τρώνε, λέει, οι Τούρκοι, αλλά μένει και μαγιά. Η μαγιά που δεν σβήνει. Η μαγιά που ζυμώνονται οι άλλες γενναίες και γίνονται πιο δυνατές από τις προηγούμενες τις γενναίες. Δεν είναι στηριγμένες επάνω στο χρήμα, στη βρωμιά, στην ανηθικότητα. Σε καμιά περίπτωση. Και υπάλληλοι μας προβάλλουν σήμερα μόνο το χρήμα. Αρχές δεν υπάρχουν, αξίες δεν υπάρχουν, ήθη δεν υπάρχουν. Ισοπεδωτήρας πέρασε, ώστε να θέλουμε να σβήσουμε τα ήθη, όλα τα πάντα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα τη συνείδηση την ανθρώπινη, το νου που μπορεί και μελετάει τη συνείδηση την καθαρή, έστησε αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δεν πρόκειται, θα υπάρχει το ποσοστό το μικρό, το ψαράκι που θα πάει κόντρα στο ρεύμα και δεν θα σβήνει ποτέ η αλήθεια και το φως. Θα ήθελα να τελειώσω με του Κυρίου και Θεού μας το παράδειγμα. Επειδή σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, τους αρχαίους και μετά από τον Κύριό μας, τη μεγάλη αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια, είπε στον Πιλάτο, λέει, εσύ τι είσαι, εγώ είμαι η αλήθεια, του λέει. Και τι είσαι, τι είσαι η αλήθεια, του λέει. Ποια είναι η αλήθεια, του λέει. Τώρα του λέει για τον Πιλάτο, ποια είναι η αλήθεια. Δεν καταλάβαινε ποτέ. Να σημειώσω το εξής. Ότι αν γινόταν, δεν γίνεται όμως, να σβήσουμε τον ήλιο, θα σβήνει και η ζωή. Είναι ταγμένος ο ήλιος να πορεύεται το δρόμο του. Τον βλέπω, λέει ο Δαβίδ, να εξέρχεται, λέει, ως γίγας, δραμήν επί την οδόν αυτού, λέει, σαν γίγαντας, δραμήν που τρέχει στο δρόμο του, κάνει την πορεία του ο ήλιος. Έχει πάρει τη γραμμή του να φωτίζει. Και εμείς έχουμε πάρει τη γραμμή μας από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Την έχουμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθουμε αδύναμοι, αλλά τη στιγμή που θα χρειαστούμε τη δύναμη, την αντοχή, την υπομονή, τον υδρότα που δεν τον έχουμε τώρα, θα το δώσουμε στον έδωσε και σε μικρούς σοπάνιδες που και λες πώς αυτοί θυσιάσανε τη ζωή τους. Πώς, το πώς μπροστά στο θέλημα του Θεού δεν αντέχει. Επαναλαμβάνω, είναι η Εκκλησία μας βασισμένη, θεμελιωμένη πάνω στα αίματα των προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Αρχιερέων, των Ιερέων και των Εθνομαρτύρων, όλων των γενναιών. Των Εθνομαρτύρων, γιατί είπαν εμείς πολεμάμε για θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Και αντέχουμε σε όλα τα πυρά των διωγμών. Έχει ο Χριστός τις μονάδες που την ανάλογη στιγμή θα υψώσουν το αναστημά τους. Και οι μονάδες βαστάνε την Ελλάδα όρθια. Οι άλλοι είναι πεθαμένοι. Πεθαμένοι πέρα για πέρα. Εύχομαι ο καλός Κύριος να μας φωτίζει, να μας δυναμώνει, να του μιλάμε κάθε μέρα, όχι μόνο πρωί βράδυ, όπως λέει ο Δαβίδ, Κύριε πτάκης της ημέρας είναι σάσε, 7 φορές την ημέρα, λέει, σε ύμνησα, αλλά το όνομα του Κυρίου να μην λείπει από το στόμα μας και αγιάζουμε την ημέρα και τον κόσμο και τον εαυτό μας. Αμήν. Άμα θέλετε κάτι, πέστε, εγώ τελείωσα.
45 λεπτά, κύριε Δημήτρη. Φτάνουμε. Αρκετά είναι. Λοιπόν, δεν σας κουράζω άλλο. Θα τα δώσουμε πάλι την άλλη Δευτέρα, την ίδια ώρα, ώρα 7, ε. Βασίλη, 7 θα γίνεις. Βασίλη, 3 λεπτά. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησον. Πάτε ημών, εκ της ουρανής, ιεσθείτε το όνομά σου. Εστέρετε η βασιλεία σου, τιμήθετε το όνομά σου, όπως εις των ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των Αγίους, δώσει εμείς σήμερον και άφεσε ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσκε ημάς από το πονηρό. Διευχόμεν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα πούμε τις ευχές μας στο άλλο μάθημα ίσως. Εντάξει. Όχι αγόρι μου. Παλικά, άμα, παλικά, ό,τι σου λέει.